αυξάνονται κατά 3,1 εκατομμύρια ευρώ οι πιστώσεις για τους μικρούς καλλιεργητές της περιφέρειας. Μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτριου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων κ. Μάκη Βορύδη, το Υπουργείο αύξησε τις πιστώσεις για τη στήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην περιφέρεια κατά 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το Υπουργείο είχε αρχικά εγκρίνει για την περιφέρεια επίστοση 6,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αρκούσε για να καλύψει το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους αγρότες της περιφέρειας. Αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με δεδομένη την ανάγκη στήριξης της μικρής αγροτικής παραγωγής στην περιοχή, ο κ. Μέτριος ζήτησε με επιστολή του προς τον κ. Βορύδη την αύξηση της πίστωσης, αίτημα που έγινε δεκτό. Με τον τρόπο αυτό, 665 μικροί καλλιεργητές με χαμηλά εισοδήματα σε ολόκληρη την περιφέρεια θα ενισχυθούν οικονομικά προκειμένου να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και να παραμείνουν στον τόπο τους. Μια νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική μελέτη αποκαλύπτει ποιες περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο ενδέχεται να βρεθούν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας μέχρι το 2100 λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου στάθμης της θάλασσας. Η έρευνα δείχνει ότι τεράστιες εκτάσεις παγκοσμίως είναι πολύ πιθανό να έχουν βυθιστεί εντελώς μέσα στα επόμενα 80 χρόνια. Ο Δόκτωρ Σκοτ Κάλπα, ανώτερος επιστήμονας της εταιρείας και κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε πάντως ότι δεν είναι πολύ αργά για να επιβεβαιωθεί αυτό το καταστροφικό σενάριο. Αυτές οι εκτιμήσεις δείχνουν τι μπορεί να προκαλέσει κλιματική αλλαγή, ώστε να αναθεωρήσουμε έστω και τώρα ορισμένα πράγματα και να διαμορφώσουμε τις πόλεις, τις οικονομίες, τις ακτές και ολόκληρες τις παγκόσμιες περιοχές κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Τώρα, όχι αύριο. Πολύ σύντομα τα έθνη θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, τόνισε. Όσον αφορά στον νόμο Καβάλας, ο χάρτης δείχνει ότι στα κόκκινα βρίσκονται περιοχές δίπλα από το δέλτα του Νέστου και του Στριμώνα, σχεδόν το σύνολο της παραθαλάσσιας ζώνης του Δήμου Νέστου, ενώ το βιομηχανικό πάρκο μετατρέπεται σε λίμνη. Στον αντίποδα, Καβάλα, Παγκαίο και Θάσος φαίνονται ανεπηρέαστες, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας. Σε ήπιους τόνους αλλά και με ορισμένα καρφιά που έχουν να κάνουν με τις επιλογές της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου Καβάλας, απάντησε ο Δήμαρχος στην ανακοίνωση της παράταξης της πρώην Δημάρχου Δήμητρα Τσανάκα για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου. Η ανάσα για το Δήμο με δελτίο τύπου της ανέφερε ότι ύστερα από δική της πίεση ο Δήμαρχος έφερε και πάλι στο προσκήνιο την υπόθεση της αξιοποίησης του κάτω νοσοκομείου. Από την πλευρά του, ο κύριος Μουριάδης απαντάει λέγοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα που έμεινε άλυτο και στάσιμο επί διοίκησης Τσανάκα αποτελεί εντολή των πολιτών της Καβάλας και επισημαίνει με νόημα ότι ο στόχος είναι να βρεθούν σοβαροί και αξιόπιστοι επενδυτές. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο δελτίο τύπου η Δημοτική Αρχή, εξυπακούεται ότι θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε επενδυτές οι οποίοι αξιοποιώντας το εν λόγω ακίνητο θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία για την περιοχή. Βέβαια, πάντοτε μιλάμε για σοβαρούς και αξιόπιστους επενδυτές. Εμένουμε δε στην άποψή μας ότι δεν ασχολούμαστε με επενδυτές φαντάσματα και καλλιστεία τύπου Bollywood. Προβληματισμός για το μέλλον των κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Κομωτινή, τα οποία δεν βρήκαν την ανταπόκριση που αναμενόταν, ενισχύοντας την εναλλακτική μετακίνηση στην πόλη, υπάρχει αυτή την περίοδο στη νέα δημοτική αρχή. Και αυτό γιατί ενώ χρησιμοποιούνται ελάχιστα, επιθυμία τους είναι να προωθήσουν από τον καινούριο χρόνο μέσα από ενημέρωση και δράσεις τη χρήση του ποδηλατόδρομου και η ύπαρξη των ποδηλάτων αυτών θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο στήριξής του. Το μέλλον για την αξιοποίηση των ποδηλάτων παραμένει αβέβαιο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κομωτινής κ. Γιάννη Γκαράνη, ο οποίος σημείωσε πως αφενός με να έχουν δει ελάχιστη χρήση, αφετέρου όμως η Δημοτική Αρχή επιθυμεί να εντείνει τις προσπάθειες από το νέο χρόνο για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλατοδρόμου ως μέθοδο εναλλακτικής μετακίνησης στην πόλη όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Αυτή θα γίνει τόσο μέσα από ενημέρωση όσο και με διάφορες δράσεις και τα κοινόχρηστα ποδήλατα, ίσως με αλλαγές στη χρήση τους, θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μέσο στήριξης αυτής της προσπάθειας. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις για το μέλλον τους σε αναμονή των κινήσεων για τη χρήση του ποδηλατοδρόμου.